σας τα πω άλλη φορά. Η Άννα πάντως λέει ότι. Ετοιμάσου γιατί σε δύο εβδομάδες ξανακοιμόμασταν καλίτσα. Κανόνισε. Η Άννα πάντως λέει ότι αν δεν υπήρχε κατακραυγή της κοινωνίας, οι πάντες θα θέλαμε να δοκιμάσουμε τα πάντα. Δεν έχει άδικο, δεν έχει άδικο. Για περιορέξεως. Για άδικο, ρε παιδιά. Ξέρεις πόσοι θέλουν και φοβούνται και ντρέπονται. Και θέλουν να πάνε με το ίδιο φίλο. Εσύ θέλεις. Δεν μου έχει ακόμα ξυπνήσει κάποιο το ενδιαφέρον. Έλα. Αν σου το ξυπνήσει. Δεν ξέρει τι ξημερώνει, ρε παιδί μου, αυτό το θέμα. Το έχει ζητήσει ποτέ κάποιο. Εγώ ξέρω ότι κάποια σου το έχει. Και εκείνα την κορίτσι σου έχουμε δίπλα. Έχει άλλη την Τωρέτα. Εντάξει, η Μέρη είναι λίγο σαν να κλέβουμε εκκλησία. Η Μέρη έχει την Τωρέτα. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω πώ τη λέμε. Εννοώ φίλοι. Ναι. Παιδιά δεν ακούει. Ειλικρινά, όλο το αστείο με την φιλία μου, φιλοφιλία. Ναι, το κουστούμι το βάλε όμω κι εσύ. Είσαι ντετζέντερ και άρα. Αστείο, αστείο, το πουλήσατε μια χαρά, είπαμε. Ωραία, πλάκα κάνουμε κι εσύ. Έλα, Μερούλα, δεν πιστεύω να υπάρχει ακόμα κόντρα ανάμεσα στην Αναβίση και τη Δέσποινα. Βανδύσει, τι πιστεύετε. Πιστεύω πω όχι. Εγώ πιστεύω ότι. Βαριέσαι, βαριέσαι. Καλά. Ο Άγκας που λέει δημοσιογράφοι τα έχουμε κάνει αυτά. Ναι, καλά. Λοιπόν, άκου ατάκες δύο και θα πέσει. Λοιπόν, τη λένε. Τρίτο λάθο θεωρεί ο δημοσιογράφο, ο Πάνο. Η ιδεώνηση τη κόντρα σα με τη Δέσποινα Βανδύ. Ούτε αυτό ήταν δική μου ευθύνη επιλογή. Αυτό είναι του κόσμου. Εγώ δεν ανέφερα ποτέ στη ζωή μου το όνομα που είπε. Με ρωτούν. Το όνομα που είπε, με ρωτούν. Μία ατάκα. Την ακατανόμαστε. Λοιπόν, και δεύτερη ατάκα. Υπήρξε κόσμο που έβγαλε χρήματα από αυτή την κόντρα. Δεν γνωρίζω. Δεν μιμούμουν εγώ. Άλλο το έκανε. Αλλά εμένα ρωτούσαν. Άρα η δική μου θέση ήταν δυσκολότερη. Λέει ξεκάθαρα εδώ ότι η Δέσποινα τιμημείται. Ετοιμάστε την κορυφαία δήλωση του Καλλιέργη. Ότι η Δέσποινα τιμημείται. Δεν ήμουν εγώ. Είπε για τη φιλιά μου. Άλλο το έκανε. Δεν το λέω από αυτό. Δεν κατάλαβα τι. Και εγώ δεν κατάλαβα. Λέει στη Δέσποινα. Ρε παιδί μου, δεν αναφέρει το όνομά τη ποτέ. Λέει. Χωρί να την κατονομάζει. Ότι υπήρξε κόσμο που έκανε χρήματα από αυτή την κόντρα. Δεν ξέρω τι να ονομάζει. Και λέει η Άννα. Δεν γνωρίζω. Δεν ήμουν εγώ. Άλλο το έκανε. Αλλά εμένα ρωτούσαν. Άρα η δική μου θέση ήταν δυσκολότερη. Όχι για αυτό για το όνομα, μπορεί να μην βγει και πάνω στο λόγο. Βγαίνει περίεργο από ξεκινήτω. Αλλά αν δεν απαντάς και λες δεν απαντάς. Ή λες... Ή δεν θα αναφέρω αυτό το όνομα λες. Ναι, ή απαντάς ή δεν απαντάς. Τώρα είπε ότι ουσιαστικά τη μιμείται. Δεν έχετε καταλάβει ότι η Βανδύ είναι σε μια φάση που τα λέει όλα. Το είπε ξεκάθαρα, ότι άλλος, εγώ δεν μιμήθηκα. Δεν μιμούν εγώ, άλλος με μιμήθηκε. Άρα δεν έβγαλα εγώ χρήματα. Άρα όμως το συνεχίζεις όταν το απαντάς αυτό. Παιδιά, είναι σε μια φάση. Έχετε καταλάβει τι γίνεται. Έχει περάσει σε άλλο στάδιο. Δεν έχω πει ποτέ αυτό το όνομα. Παιδιά, μιλάει για άλλα. Το συνεχίζει. Δεν το συνεχίζει. Δεν το συνεχίζει. Λέει ο άλλος που μιμήθηκε. Δεν το συνεχίζει. Κοίτα. Ξέρει όμως ότι αυτό πυροδοτεί κάτι για να ξαναρωτήσουν. Βγαίνει και λέει μια λέξη. Απαξιό. Αυτό είπε. Απαξιό δεν αναφέρει εγώ το όνομα που πες. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κόντρα. Εννοείται ότι υπάρχει κόντρα. Το αρχίζει. Είναι πρώτη φορά που ξεκάθαρα. Ναι. Μία από τις δύο βγαίνει και λέει. Έχει περάσει άλλο στάδιο. Με την απαξία τη ότι υπάρχει κόντρα. Μα αφού σου λέει έχει περάσει άλλο στάδιο. Η Δέσποινα δεν πρόκειται να απαντήσει. Δεν έχει ποτέ η Δέσποινα. Κόντρα υπάρχει, αισθάνεσαι όταν λες ότι μιμείται κάποιο. Άρα... Μα, λέει δεν ήμουν εγώ που μιμούμουν, άλλο το έκανε. Δεν λέει άλλη, λέει άλλο. Στο λέει πιο ωραία, στο λυσμένο. Άρα η Δύση το ξεκινάει και το κάνει. Μα γιατί ποιο, για την Δύση. Για να απαντά έτσι, πάει να πει ότι εσύ το ξεκινά και το αρχίζει. Έχει περάσει ένα στάδιο τη ζωή τη που έχει αποφασίσει να μιλάει για όλα. Αφού ξέρει τη διπλοβάλα να παίξω βάλα, τώρα νιώθω την αξία μου. Ρεφέι, δεν τη ρωτάνε. Είναι σε άλλη φάση, δεν τη ρωτάνε, παιδιά, με συγχωρείτε. Δεν το ξεκινάει εκείνη, τη ρωτάνε την. Ρωτάει τη, λέει ο Πάνο, το τρίτο λάθο που έκανε στην αρχή. Και νιώθει την ανάγκη να απαντήσει. Αλλά σίγουρα τώρα θα γίνει χαμό. Θα πει κι άλλα. Θα πάω το βράδυ στις καμπάνες να τη ρωτήσω. Στις καμπάνες του Έντελ Βόης. Μια καμερούλα, θα την ρωτήσεις. Πάντως η πέρσι, για να πούμε μια αλήθεια, όταν πήγε και παρακολούθησε το Ρέμο, παρακολούθησε και τη Βύση μια χαρά, έτσι, δηλαδή πήγε. Αλλά μετά... Η Βύση δεν νόμιζε να έχει πάει ποτέ. Δεν πήγε όμως το καμαρίνι. Δεν πήγε όμως το καμαρίνι. Πήγε με λόγω του Ρέμου που ήταν στο. Και έχουν συνυπάρξει στα βραβεία μια χρονιά. Ήμουν εκεί. Ναι, αλλά ήταν η χρονιά που άλλη έπαιρνε από αυτό. Η οποία καθόταν η μία εκεί και η άλλη εκεί και δεν τα αντάλλαξαν όχι, ούτε ματιά. Και να σου πω κάτι. Ναι, αλλά η Βανδύ δεν έχει πει ποτέ κάτι. Ναι, ρε φίλε, αλλά με όλη την περιραίωση ατμόσφαιρα, η μία αισθάνεται περίεργα για την άλλη. Μπορώ να στο πιστοποιήσω άλλο και αυτό. Αλλά αυτό. Του έμενε τι. Δηλαδή δεν βλέπει το όρεμα που του κάνει για πλάκα τη Βανδύ. Ναι, αλλά δεν έχετε την πλάκα. Δεν το πάει σε κόντρα. Άλλο σε χιούμορ και πλάκα επειδή υπάρχει αυτό και υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια περισσότερο. Αλλά όταν απαντάς σοβαρά, αυτό θέλω να πω, το ξαναξεκινάς. Είναι σαν να το αποδέχεσαι και σαν εσύ ίδιο να το προδοτείς. Είχε μιλήσει στο Downtown, βοήθησε με Άρη, όταν ξεκίναγε και είπε δεν μπορώ να συγκριθώ, εγώ δεν είμαι καν... Είναι 30 χρόνια καριέρας και εγώ δεν είμαι καν 30 χρονών, είχε πει κάτι... Α, είχε πει κάτι ηλικία. Είχε πει κάτι περίεργο.
Και η κορυφαία δήλωση του Καρβέλα, παιδιά, τι λέτε. Η κυρία Βαρδία τη γράφει πολύ ωραία τη Δύση. Αυτό όμως είναι Καρβέλα. Κορυφαία δήλωση. Από Καρβέλα είναι κορυφαία δήλωση. Από την άλλη, όταν είσαι ρε παιδί μου νεότερη, όπως είναι αυτή τη στιγμή, δες την Αβανδί, δεν θα θες να συνεχίσεις μια κόντρα με την άλλη που είναι περισσότερα χρόνια και έχει λοιπόν, μεγαλύτερη εμπειρία. Το καταλάβαμε, σφάζονται, πάμε στο δεύτερο. Το λέω στην τέσπη να την ρωτήσω. Έχω τα κάρα. Έχω τα κάρα. Βαρδί, λέω Βύση, έχω τα κάρα. Λοιπόν, θυμόσαστε Πέπι Ραγκούση, που συναντήθηκαν χθε και με την άλλη. Έχω και αυτά να σου πω, λοιπόν, άκου. Ο γράφος Πέπι Ραγκούση έγραψε στα νέα. Τώρα την ενοχλούν τα λουλούδια. Την κάνουν λέει να αισθάνεται στριπτιζές. Όταν τραγουδούσε η Νίγυμνη, τα λουλούδια ήταν ωραία. Τέτοιου είδους δημοσιεύματα σας στεναχωρούν ή σας διασκεδάζουν. Άννα, γελάω πάρα πολύ. Ειδικά όταν όσοι τα γράφουν δεν θα μπορούσαν ποτέ να ντυθούν έτσι.